Για τους ζυγούς, δεν είναι αρνητική αυτή η νέα σελήνη, είναι σε ένα ζώδιο πολύ φιλικό προς το δικό σας, το ζώδιο των διδύμων, επικοινωνιακό. Άρα σας προτρέπει και να επικοινωνήσετε με ανθρώπους που μπορεί να έχουν πάρει μια απόσταση. Η απόσταση μπορεί να είναι και γεωγραφική. Μπορεί να είναι άνθρωποι που έφυγαν, πήγαν να μείνουν κάπου αλλού και ήταν φίλοι σας ή είναι φίλοι σας. Μπορεί λοιπόν να έχετε επαφές με ανθρώπους από το φιλικό σας περιβάλλον ή από επαγγελματικούς κύκλους που μπορεί να είχατε συνεργαστεί παλιότερα και να έρχονται πάλι στην επιφάνεια. Από την άλλη πλευρά, μπορεί και εσείς οι ίδιοι να σχεδιάζετε τώρα ένα ταξίδι ή μπορεί να το σχεδιάζετε για λίγο πιο μετά. Δηλαδή, να μπαίνετε σε μια φάση, να δείτε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά μπορεί αυτό που θα γίνει να μην γίνει άμεσα, μες τον Ιούνιο, να γίνει το φθινόπωρο. Και είστε σε μια φάση σχεδιασμού, είτε έχει να κάνει με δουλειά, είτε έχει να κάνει με σπουδές, με οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του καθενός από εσάς. Δεν είναι πάντως μια αρνητική νέα σελήνη, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, 14, 15, 16 Οκτωβρίου. Ναι, είναι μια νέα σελήνη που σας βάζει σε πολλές συνομιλίες, συζητήσεις, γίνεται ένας πανικός, αλλά όχι για κακό, για καλό γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτά και για τους ζυγούς, φυσικά. Και εδώ πέρα για τους σκορπιούς, είναι μέσα σε μια κατάσταση αυτή η νέα σελήνη που αφορά πάρα πολύ τα οικονομικά τους και έχει να κάνει με οικονομικές συμφωνίες, με οικονομικές διαπραγματεύσεις, μπορεί να είναι και αγοραπολισίες, μπορεί να είναι διάφορα σενάρια που σκέφτεστε τέλος πάντων λίγο πιο έντονα, ειδικά η του τρίτου δεκαημέρου, εσάς επηρεάζει πιο πολύ όσους έχετε γενέθλια εκεί κοντά στις 13, 14, 15 του Νοέμβρη, που τα οικονομικά σαφώς είναι ένας παράγοντας που σας απασχολεί ιδιαίτερα μέσα σε αυτές εδώ τις μέρες, αλλά και γενικότερα μέσα στο επόμενο 15ήμερο και εκεί μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Είναι από αυτές τις περιόδους που τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως τα οικονομικά για τους σκορπιούς είναι πάντα ένα μείζον θέμα, δεν σας αφήνουν να είστε πάρα πολύ ήσυχοι και μπορεί να έχετε περισσότερο άγχος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με τα συναισθήματά σας, τα πιο βαθιά, αναμοχλεύει και εκεί λίγο τα πράγματα. Οπότε ναι, αυτές εδώ πέρα τις μέρες μπορεί να είστε σε μια περίεργη κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι και σε ψυχολογικό επίπεδο δηλαδή. Κυρίως όμως είπαμε του τρίτου δεκαημέρου, αυτούς επηρεάζει πιο πολύ. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, για τους τοξότες είναι μία... Μα, σε παρακαλώ. Μπράβο, μα είναι δυνατό να μην έχουμε εγώ στο μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια νέα σελήνη, είναι ακριβώς απέναντί σας. Σαφώς, τα μεταβλητά ζώδια τα επηρεάζει περισσότερο. Ένα από αυτά είστε κι εσείς, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείς. Ή του τρίτου δεκαημέρου, γενικά όμως, μπορεί να έχετε και πλανήτες που να είναι στις μοίρες που γίνονται, που γίνεται αυτή η νέα σελήνη. Να μην είστε δηλαδή απαραίτητα τοξότες του Δεκεμβρίου μετά τις 11-12. Μπορεί να είστε και του Νοεμβρίου και να έχετε έναν πλανήτη, έναν οροσκόπο που επηρεάζεται από τη νέα σελήνη. Άρα υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη αγωνία, είτε για ό,τι αφορά τις σχέσεις σας, τις προσωπικές. Μπορεί να, η αγωνία αυτή να επεκτείνεται και σε θέματα συνεργασιών. Από την άλλη πλευρά, αυτή η νέα σελήνη μπορεί να δείξει καινούργιες δεσμεύσεις, μπορεί να δείξει καινούργιες προτάσεις σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο επαγγελματικό. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη έμφαση μέσα στο επόμενο 15ήμερο στο κομμάτι που έχει να κάνει στις σχέσεις σας με τους άλλους. Το θετικό είναι ότι θα υπάρξει και μια βοήθεια από την Αφροδίτη που θα μπει στο Λέοντα αύριο για να βοηθήσει λίγο την κατάσταση και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση μόνο καλή μπορεί να είναι αυτή η νέα σελήνη παρά το συναίσθημα που μπορεί να υπάρχει σήμερα αύριο που είναι λίγο έτσι πιο περίεργο.